Μπορεί να ξεπέρασαν τα εσωτερικά ενδοπαραταξιακά προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην πορεία προς την ενοποίηση, ωστόσο οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ιωαννιτών έχουν απέναντί τους μέχρι και την εκδήλωση που θα επισφραγίσει την ενοποίηση τη Δημοτική Αρχή. Με απόλυτα προβοκατόρικο τρόπο, η Δημοτική Αρχή και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επέλεξαν να ανταποκριθούν ετεροχρονισμένα και έξω από κάθε λογική που προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων στο αίτημα της αντιπολίτευσης για έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθεί το θέμα των προβλημάτων υδροδότησης αλλά και του 10ου Δημοτικού Σχολείου. Η Δημοτική Αρχή ενημέρωσε το μεσημέρι, λίγα λεπτά πριν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Μελανίδη και του κυρίου Φίλιου, ότι η συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι, λίγες ώρες πριν την επίσημη εκδήλωση των παρατάξεων. Όπως ήταν φυσικό, η εξέλιξη μονοπόλησε τη συνέντευξη τύπου με τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης να απευθύνουν μύδρους σε βάρος του κυρίου Γκόντα και του Προέδρου του Σώματος, κυρίου Κοσμά. Είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι με αυτή την εξέλιξη, γιατί εδώ αποδεικνύεται ότι η Δημοτική Αρχή δεν θέλει όχι μόνο να επιλύσει προβλήματα, αλλά είναι σε μια τυφλή αντιπαράθεση με εμάς, ενώ εκκρεμούν τόσο σοβαρά ζητήματα. Παρά το γεγονός ότι ο νόμος ορίζει εντός 6 ημερών από την αίτηση να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να συνεδριάσει, παραβιάζοντας για άλλη μια φορά τον νόμο και τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος συγκαλεί το Συμβούλιο τη Δευτέρα, 10 μέρες μετά την αίτηση, και όχι 6 μέρες που είναι το ανώτατο όριο που ορίζει ο νόμος, και επίτηδες μάλιστα τη Δευτέρα που εμείς κάνουμε την εκδήλωση, για να συζητήσει δίθεν ένα πρόβλημα που έπρεπε ο ίδιος να το έχει λύσει. Αναφορικά με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης στην προσεχή Δευτέρα, αμφότεροι απίφθηναν ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους πολίτες, σε μια προσπάθεια, όπως είπαν, να αλλάξει η σελίδα της πόλης. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτού του τύπου τις πρακτικές, σε αυτή τη συμπεριφορά της παρέας του Δήμου, γιατί δεν πρόκειται περί Δημοτικής Αρχής, αλλά πρόκειται περί μιας θλιβερής παρέας, να συμπαραταχθούν μαζί μας, ούτως ώστε να απαλλαγεί η πόλης επιτέλους από αυτό το θλιβερό συμβούλιο, το οποίο διαχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Γκόντας και η παρέα του.